Κύριε Σκουρολιάκο, το τόμι από κοινό όμως που δημιουργείται σημαίνει ότι θα πληρώσουμε περισσότερο. Το 12.000 ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι θα αρχίσει από το 15. Η κυρία Βαλαβάν είπε όχι μέσα στο 15. Μια διαφορετική. Σε τρεις μήνες δεν μπορούμε να μειώσουμε. Βέβαια το νομοσχέδιο θα είναι κοινό. Την ίδια στιγμή που μιλάνε για ταμιακό κενό. Βρίσκονται και Παπαδάκη. Μιλάνε για ταμιακό κενό, έλλειψη πόρων και μιλάνε συγχρόνως. Ότι ενώ η οικονομία δεν γίνονται νέες επενδύσεις, θα μειώσουμε φόρους. Είναι παράλογα πράγματα. Από το 2007 αυτά είναι παράλογα όμως να μιλάμε. Αυτή τη στιγμή θέλετε μια πρόβλεψη. Θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους το 2015 από το 2014 λόγω ταμιακού κενού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Καλά. Γιατί είναι δεν το λέτε. Είναι ψευδεσπόδι. Και εγώ φόρους πληρώνω. Καθόλου ψευδεσπόδι. Μειώνει του φόρου. Ω μελλοντολόγο τώρα. Μα πώ να μειώσει του φόρου όταν δεν παίρνει δανεικά και όταν δεν έχει ταμιακό κενό. Μου έχει συγγνώμη. Όταν δεν θέλω να δώσω το κενό. Έχω ταμιακό κενό και θα μειώσω φόρου. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Κύριε Μηταράκη, είναι το χρέο. Εμεί τι θα πάρτε. Βρείτε λύση άλλη. Ποια είναι η λύση. Κύριε Μηταράκη, εργαζόμαστε.